Ολοκληρώθηκε και φέτος με επιτυχία η εκστρατεία φιλική έλεγχη οχημάτων για οδική ασφάλεια πριν το καλοκαίρι. Πρόκειται για μια δράση που συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, την Τράπεζα Κύπρου και τη Μονάδα Οδικής Ασφάλειας του Οργανισμού Reaction με την υποστήριξη των μελών του δικτύου Support CY. Φθαρμένα ελαστικά, χαλασμένα φώτα, ελλειπής μηχανική συντήρηση μπορούν να αποτελέσουν αιτία πρόκλησης οδικής σύγκρουσης ή και να λειτουργήσουν ως καταλύτης στο αποτέλεσμα της σύγκρουσης. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες και φιλικούς ελέγχους σε οχήματα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο του τόπου μας, επιτυχάνεται μια μορφή επιθετικής πρόληψης τροχαίων συγκρούσεων. Είμαστε, πιστεύω, τυχεροί που υπάρχουν άνθρωποι και οργανωμένα σύνολα οι οποίοι με συνέπεια μας θυμίζουν πόσο σημαντική είναι η οδική ασφάλεια για μας και τις οικογένειες μας και που έμπρακτα δείχνουν το ενδιαφέρον τους για πράγματα που εμείς κάποιες φορές αμελούμε να κάνουμε. Φέτος διενεργήθηκαν συνολικά 1.108 έλεγχοι σε οχήματα όλων των τύπων, στα 8 προκαθορισμένα σημεία που στήθηκαν στο οδικό δίκτυο σε όλη την Κύπρο. Μέσα από τους ελέγχους διαφάνηκε ότι 195 οχήματα είχαν τουλάχιστον ένα φθαρμένο ελαστικό, ενώ 420 οχήματα είχαν προβληματικά φώτα απορίας ή φώτα διχτών πορείας ή και φώτα φρένων. Είναι ίσως η πρώτη χρονιά του 2021 που βλέπουμε οχήματα να έχουν στο πίσω κάθισμα τα παιδιά τους και να είναι όλα, και το υπογραμμίζω, προσδεδεμένα σε παιδικό κάθισμα. Αυτό μας έκανε τρομερά θετική εντύπωση. Από τους ελέγχους εντοπίστηκαν επίσης 18 οχήματα με λανθασμένη πίεση ελαστικών και 57 οχήματα με πρόβλημα το οποίο δεν γνώριζε ο ιδιοκτήτης. Σε 112 ιδιοκτήτες οχημάτων δόθηκαν συμβουλές για καθαρισμό των φώτων πορείας για καλύτερη ορατότητα το βράδυ, ενώ συμβουλές δόθηκαν και σε 18 επιβάτες για την χρήση της ζώνης ασφαλείας στο πίσω κάθισμα. Αξίζει να αναφερθεί πως εκεί και όπου ήταν εφικτό γινόταν επιτόπου επιδιόρθωση των προβλημάτων από ειδικά συνεργεία. Σημαντικό στοιχείο της εκστρατείας είναι η συμβολή της στις ενημερωτικές δράσεις των επόμενων ημερών για στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των οδηγών βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα.